Η γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση επιβαρύνεται καθημερινά τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχοντας οδηγήσει κυριολεκτικά στην προλεταριοποίηση εκατομμύρια πληθυσμού. Οι οικονομικοί δείκτες έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα του 2002 σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, δηλαδή πήγαμε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αλλά βέβαια οι ανάγκες και ο πληθωρισμός εξακολουθούν να βρίσκονται στο 2022. Η πανδημία προκάλεσε όμως και κάτι άλλο πέρα από οικονομική καταστροφή, καθώς η βασική παρενέργεια και απόρρια της κυβερνητικής πολιτικής ήταν ο διχασμός που προκάλεσε το θέμα των εμβολίων. Η ελληνική κοινωνία κυριολεκτικά παρέλυσε καταρχήν από τα lockdown και εν συνεχεία από τον αδιανόητο εκβιασμό της κυβέρνησης στους πολίτες που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν. Οι οποίοι τώρα βλέπουν ότι δικαίως αντιδρούσαν όσοι αντιδρούσαν, καθώς οι δείκτες θνητότητας μετά τα εμβόλια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους δείκτες θνητότητας των πολιτών που υποτίθεται ότι είχαν πεθάνει από ή με κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή πιθανό να έχουμε και μείωση του ΑΕΠ για μία ακόμη χρονιά λόγω των γνωστών συνθήκων που επικράτησαν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία με την κυβέρνηση να ακολουθεί μία πολιτική η οποία απλά οδηγεί προς την καταστροφή τόσο στον ενεργειακό όσο και στο διατροφικό τομέα. Ο φόβος όχι απλά των υψηλών τιμών αλλά και της αδυναμίας έβρεσης τροφής από τον Οκτώβριο είναι μία βασική αιτία για την οποία η κυβέρνηση πιθανό να προσφύγει σε προώρες κάλπες, προκειμένου να διασώσει, όπως νομίζει, κάποια αξιοπρέπεια ποσοστά, που θα επιτρέψουν πρώτον στον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμείνει στην εξουσία του κόμματος και δεύτερον η Νέα Δημοκρατία να μην βγει εκτός μηχανής, σε ό,τι αφορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έστω και με χαμηλότερα ποσοστά, όπως συνέβη στη Γερμανία με τους Χριστιανοδημοκράτες και στη Γαλλία με την κυβέρνηση Μακρόν στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Στις 8 Ιουλίου θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία η Fitch και δεν αναμένεται αλλαγή στη βαθμολογία της Ελλάδος. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μην υπάρξει αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία. Ο πολιτικός κίνδυνος για τη χώρα αυξάνεται, καθώς κανένα κόμμα δεν θα έχει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.